Θα συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Ψευτογκά, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη. Αν ησυχείτε σε σχέση με την εξάπλωση, γιατί φαίνεται ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε ένα δεύτερο κύμα που θα έλεγα ότι τουλάχιστον στο επίπεδο των αριθμών είναι πιο ανησυχητικό από το πρώτο. Δεν έχω πάψει να ανησυχώ από την αρχή της πανδημίας, γιατί ο ιός είναι τόσο ασυνεπής, δηλαδή στο ποιο μολύνει, ποιον αρρωσταίνει, ποιον σκοτώνει και δεν χρειάζεται καθόλου εφησυχασμός. Μπορεί η θνησιμότητά του να είναι πολύ μικρότερη από τον προκάτοχό του, το SARS-1, να κυμαίνεται από τα μέχρι τώρα δεδομένα στο μισό έως το 1,5%, αλλά η ευκολία της μετάδοσης του, ο μεγάλος αριθμός των κρουσμάτων και ως εκ τούτου ο μεγάλος αριθμός των θανάτων μας προβληματίζει πάρα πολύ. Μας προβληματίζει πάρα πολύ κυρίως η εύκολη μετάδοση του. Και αυτή την εποχή, γιατί θυμάμαι πολύ καλά μία ερώτηση που μου είχατε κάνει παλιότερα και εσείς και η κυρία Μαρκοπούλου, εάν θα πάω διακοπές φέτος, και σας είχα απαντήσει ότι το σκέφτομαι, φαίνεται ότι έχουμε αιστείες υπερμετάδοσης που οφείλονται ακριβώς σε αυτούς τους χώρους. Και κυρίως μεταξύ των νέων ατόμων που είναι ασυμπτωματικοί. Κύριε Πρόεδρε... είναι πιο επικίνδυνοι. Κύριε Πρόεδρε... Ναι. Όχι, ολοκληρώστε. Είχα την αίσθηση ότι ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Ναι, γιατί θέλω να πω κάτι που έχει σχέση με, με τον ίδιο τον ιό, ότι και επαναλαμβάνω για τους ασυμπτωματικούς, διότι 2 έως 4 ημέρες πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων, ο φορέας μεταδίδει τον ιό και κυρίως 1 έως 2 ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων είναι η πιο μολυσματική φάση του ιού. Φανταστείτε τώρα αυτό που λέω, τις ομάδες των νέων που είναι είτε ασυμπτωματικοί είτε έχουν ελάχιστα συμπτώματα, γιατί υγειονομική βόμβα μιλούμε. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ελήφθη η απόφαση τα καταστήματα να κλείνουν στις 12 το βράδυ υγειονομικού ενδιαφέροντος. Είναι ένα πρόσκαιρο και πρόχειρο μέτρο. Βρισκόμαστε σε μία φάση όπου πιστεύω ότι και αυτό θα αποδειχθεί αναποτελεσματικό. Για μένα κάποια καταστήματα πρέπει να κλείσουν. Όσο και αν αυτό έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τους επαγγελματίες, αλλά πιστεύω ότι γι' αυτό είμαστε και κράτος, γι' αυτό είμαστε και πατρίδα. Θα πρέπει να σκύψει η πολιτεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτούς που πλήττονται, ώστε να τα καταφέρουν να επιβιώσουν, να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις και να αντέξουν πιθανότητα στον ανταγωνισμό. Αλλά φοβούμαι ότι η λειτουργία των νυχτερινών κέντρων, των μπαρ κλπ. Και ο τρόπος που υπάρχει αυτός ο συνωστισμός με μία διάθεση, θα το έλεγα, ό,τι προλάβουμε και παραβατικότητας και παραβίαση των νόμων, νομίζω ότι έχει φτάσει σε αυτό το σημερινό αποτέλεσμα, για το οποίο δεν ξέρω αν είναι κανείς ευχαριστημένος. Νομίζω ότι ούτε το lockdown, τα τοπικά lockdown θα μπορέσουν να προσφέρουν κάτι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο βλέπουμε ότι οι νέοι βρίσκουν άλλους διεξόδους, πλατείες, πάρκα και εκεί συνοστίζονται και όπως επίσης βλέπουμε πλέον το όριο... Βάλτε και τις λαϊκές, εγώ ναι, έχω εχμή, λαϊκές, ναι. Έτσι, έχω μια αμφιβολία για το πώς λειτουργούν οι λαϊκές. Και βλέπουμε ότι πλέον ο ιός χτυπάει και τις νεαρές ηλικίες. Ναι, χτυπάει και τις νεαρές ηλικίες. Αυτό το είχαμε τονίσει από παλαιότερα και επειδή δεν γνωρίζουμε ακριβώς και τι κατάλοιπα αφήνει ή μπορεί να αφήσει σε κάποιον που έχει προσβληθεί, άσχετα αν είναι νέος και αν μπορεί να τον επηρεάσει παραδείγματος χάρη στην πνευμονική ή στην καρδιακή του λειτουργία για το υπόλοιπο της ζωής του, που το προσδόκιμο είναι πάρα πολύ μεγάλο, και σε τι περιπέτειες μπορεί να μπει. Είδαμε ότι προχθές, και λυπάμαι πολύ φυσικά για αυτό το γεγονός, ότι διασωληνώθηκε μια νέα συνάδελφος. Ευτυχώς η σημερινή επικαιρότητα λέει ότι σήμερα βγήκε από τη μέθα, αλλά είναι σε μια κατάσταση
κρίσιμη. Μακάρι. Δεν έχω κάποια τέτοια πληροφορία αυτή τη στιγμή, αλλά όλα αυτά δείχνουν ότι κανείς, και το είπα από την αρχή και περισσότερο οι νέοι, κανείς δεν θα πρέπει να είναι αδιάφορος και κυρίως να στερείται της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης. Να γίνει υποχρεωτική η μάσκα και στους εξωτερικούς χώρους, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω πως ναι. Για μένα ναι. Και ιδίως αυτό το διάστημα λίγες μέρες πριν και μετά το 15 Αύγουστο πρέπει να γίνει υποχρεωτική η μάσκα στους εξωτερικούς και στους εσωτερικούς χώρους. Βλέπω ότι δεν εφαρμόζεται ήδη στους εσωτερικούς χώρους σε πολλά σημεία δημόσιου και υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αδιαφορούν πάρα πολύ. Λυπάμαι που γίνομαι δυσάρεστος και μερικές φορές έχω γίνει δυσάρεστος και προσωπικά να υπενθυμίζω σε κάποιους την ατομική τους ευθύνη να πρέπει να φορούν τη μάσκα τους όταν εισέρχονται σε τέτοιους χώρους. Και είμαστε σε μια κοινωνία που πολύ μικρή, πολύ κλειστή και βλέπω ότι αρκετοί δυσανασχετούν και γίνομαι δυσάρεστος. Αλλά νομίζω ότι εκείνο που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον, κυρίως η υγεία και προπάντων η ζωή μας. Τώρα, στο Πάσχα του καλοκαιριού κάνουμε την τελευταία μεγάλη έξοδο, θα έλεγα ίσως τη μεγαλύτερη, και αναρωτιέμαι στην επιστροφή τι θα γίνει, γιατί κάποιοι σαν και εσάς, όπως μας είπατε, δεν θα πάνε διακοπές, αλλά θα γίνουν δέκτες αυτών που θα επιστρέψουν από τις διακοπές. Για μένα αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει την πολιτική ηγεσία του τόπου και μιλάω για το σύνολο. Βέβαια αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει το πάνω χέρι, όπως πάντα συμβαίνει στον τόπο μας. Οι κυβερνήσεις έχουν το πάνω χέρι και την ευθύνη και νομίζω ότι αυτά θα έπρεπε να υπολογιστούν από πριν. Διότι το έχω γράψει κιόλας, σαν χώρα είχαμε, που την πιστώνεται φυσικά η κυβέρνηση, μια μεγάλη επιτυχία στο πρώτο κύμα του κορονοϊού, στην αντιμετώπιση του, να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά φοβούμαι ότι τώρα έχουμε κλωτσίσει την καρδάρα. Διότι το μείγμα οικονομίας και υγείας απέβει υπέρ της οικονομίας συντριπτικά. Αφέθηκαν πολλά πράγματα και δεν διστάζω να πω ότι στο διάστημα από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου έγιναν τεράστια λάθη. Δεν ξέρω αν τα εισηγήθηκαν αυτά οι επιστήμονες ή αν η επιστήμη υποτάχθηκε στην πολιτική. Αλλά σας θυμίζω ότι οι γείτονές μας, των οποίων οι χώρες επλήγησαν σοβαρά από τον κορονοϊό και είχαμε τεράστιους, πολύ μεγάλους αριθμούς καθημερινών κρουσμάτων, έτσι, αφέθηκαν να εισέρχονται ελεύθερα για ένα μήνα στην Ελλάδα. Θα αναφέρω, ας πούμε, ότι 15.000 Σέρβοι ήρθαν σε ένα μήνα πριν μπουν ορισμένα μέτρα τα οποία έπρεπε να μπουν στην αρχή. Δηλαδή, ο υποχρεωτικός έλεγχος του τεστ για COVID-19, για τον ιό και άλλα περιοριστικά μέτρα. Όλοι οι γείτονες, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Αλβανοί εργάτες, και είδαμε τι έγινε στο εργοστάσιο της Χαλκιδικής και εδώ πολύ μεγάλη ευθύνη. Και αυτό το λέω αναφερόμενοι στις εθνικότητες χωρίς καθόλου ίχνος ρατσισμού απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, τους συνευρωπαίους πολίτες και τους γείτονές μας. Αλλά δυστυχώς θα έπρεπε η πολιτεία να επιβάλλει ορισμένα μέτρα και οι ίδιες οι επιχειρήσεις να τα πάρουν. Δεν μπορεί να έρχεται κάποιος που έχει πάει διακοπές ή να διακινείται από αυτή τη χώρα χωρίς να έχει υποστεί ελέγχους ή οι επιχειρήσεις να μην προασπίζουν το δικαίωμα της λειτουργίας τους παίρνοντας μέτρα, ελέγχοντας ή εφαρμόζοντας στο εσωτερικό τους όλους τους κανόνες που προβλέπει ο ΕΟΔΗ για την λειτουργία. Έτσι είναι, αν και τα τελευταία 24 ώρα οι εισαγόμενοι ασθενείς στον κορονοϊό είναι ελάχιστοι σε σχέση με αυτό που τελικά αναπτύσσεται στη χώρα μας και η εξάπλωση είναι εσωτερική πια. Αν είχαμε περισσότερα τεστ και κυρίως σε ασυμπτωματικούς, θα βλέπαμε ότι είναι πολύ περισσότεροι. Πάρα πολύ περισσότεροι. Διότι τα τεστ γίνονται βάσει ενός αλγορίθμου, υγειονομικού αλγορίθμου. Και μπορεί να πιάνει κάποιες ηλικίες, ας το πούμε, επικίνδυνες και να αφήνει κάποιες άλλες ηλικίες απ' έξω. Και είναι εντελώς τυχαίο. Δεν ξέρω πόσοι
πιστότητα έχουν αυτά τα τεστ με την πραγματικότητα, αλλά είδαμε και με τους Ιταλούς από την Κέρκυρα. Είναι δυνατόν και οι 7 να έχουν μολυνθεί στην αποκρούσματα ενδογενή, δηλαδή δικά μας εδώ στην Κέρκυρα, όταν γνωρίζουμε ότι η Κέρκυρα έχει κατακλειστεί από Ιταλούς και Βρετανούς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, και δεν νόσησαν, και δεν νόσησαν οι ντόπιοι, αλλά οι Ιταλοί που ήρθανε. Ακριβώς. Ήρθαν πάρα πολλοί, μπορεί να ήταν ασυμπτωματικοί και οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί και αυτό είναι το επικίνδυνο. Δηλαδή, σε μια χώρα που είχε βγει από το lockdown με αυτά τα αποτελέσματα, με το δίκτυο μεταδοτικότητας που πλησίαζε στο μηδέν και αυτή τη στιγμή είναι πάνω από το ένα, σημαίνει ότι αυτή την περίοδο δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα καλά. Από όλους. Δεν εννοώ ότι απαλλάσσεται ο πολίτης από την ατομική του ευθύνη, αλλά κυρίως υπάρχει η ευθύνη της πολιτείας για να επιβάλλει εκείνα τα μέτρα, τα οποία βέβαια δεν είναι μόνο ελεγκτικά, αλλά είναι και μέτρα κατασταλτικά όσον αφορά το θέμα της υγειονομικής καταστολής. Δηλαδή προληπτικά, σωστά μέτρα έχουν εφαρμόσει οι περισσότερες χώρες. Να κλείσουμε με το μήνυμα προς τους Γρεβενιώτες αλλά και τους Δυτικομακεδόνες γενικότερα εν ώψη και του 15 Αυγούστου. Το μήνυμα είναι να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι αυτή την περίοδο θα έρθουν πάρα πολλοί συμπατριώτες μας από τα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που πλήττονται αυτόν τον καιρό και έχουμε πάρα πολλά κρούσματα εκεί. Θα πρέπει να προσέξουμε τις συναναστροφές μας, τις εκδηλώσεις, την αποφυγή του συνωστισμού, να φοράμε μάσκα πάντου. Και στις εκκλησίες. Πάντου, στις εκκλησίες οπωσδήποτε, να τηρηθούν τα μέτρα από όλους και για όλους. Μιλάω για οριζόντια. Όλοι να προσέξουν και να σταθούμε απέναντι στην κοινωνία και στον εαυτό μας με την αρμόζουσα ευθύνη και τον αρμόζοντα σεβασμό. Διότι ο ιός δεν αστειεύεται. Διαβάζω πολλά μηνύματα στο ίντερνετ, σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και σε μεγάλες εφημερίδες, διαφόρων ανθρώπων οι οποίοι ακόμα δεν έχουν πιστεί. Δεν έχουν βάλει οι ίδιοι το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Τι περιμένουμε για να πιστούμε? Βλέπουμε καθημερινά δίπλα μας να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Θέλουμε και άλλα πράγματα, ακόμη χειρότερα. Δηλαδή το κακό θα πρέπει να μας πείσει. Ο Έλληνας έχει κάνει πολλά, έχει κατορθώσει πολλά, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση. Θα πρέπει να αναλάβει πλήρως ο καθένας από εμάς τις ευθύνες του και η πολιτεία και κυρίως να μην πέσουμε σε αυτή τη φάση στην οποία τα κλωτσάμε την κατάρα, δεν έχουμε εμπιστοσύνη πλέον στην πολιτεία και προσπαθούμε να ανατρέψουμε και να μην εφαρμόσουμε τους νόμους και τις αποφάσεις που έχει λάβει η πολιτική ηγεσία. Αυτός ο τρόπος αντίδρασης θα μας οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα και το λέω αυτά, τις επόμενες μέρες θα φανούν άμεσα κυρίως ο τρόπος λειτουργίας μας αυτές τις ημέρες και νομίζω ότι είναι κρίσιμος ο χρόνος αυτός από σήμερα μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Αυτής της εβδομάδας είναι πάρα πολύ κρίσιμος και νομίζω θα έχει επιπτώσεις γενικότερα στην πορεία της ζωής μας μετά. Ίσως δεν θα προλάβουμε. Αυτό που τονίζουν κάποιοι με ένα παράδειγμα και το έχω γράψει και εγώ είναι ότι πιστεύω πως πιθανότητα η σφαίρα έφυγε από τη θαλάμη και κανείς πλέον δεν μπορεί να τη σταματήσει. Θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα και εύχομαι να μην είναι τραγικά. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήταν ο Δημήτρης Ψευτογκάς, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γρεβενών.